είμαστε σε έναν υπέροχο χώρο και οι λόγοι είναι πανέμορφοι και πάρα πολύ απλοί. Έχουμε κληθεί εδώ για να φάμε, για να πιούμε και φυσικά για να απολαύσουμε τον φοβερό ημιτελικό ανάμεσα στη Γαλλία και το Μαρόκο. Τώρα ποιος θα κερδίσει? Δικό του πρόβλημα. Δεν μας ενδιαφέρει. Ας κερδίσει ο καλύτερος, όπως λέμε σε αυτές τις περιπτώσεις. Τέλος πάντων, να γίνει ένα καλό παιχνίδι και ο καλύτερος θα κερδίσει και στο τέλος θα στο πάρει και ο Μέση. Γιατί έτσι είναι το σωστό. Σίγουρα μπορούμε να εγγυηθούμε για δύο πολύ βασικά πράγματα. Πρώτον, θα φροντίσουμε να περάσετε καλά. Ο όμιλος είναι εδώ, εξελίσσεται, αναπτύσσεται. Γινόμαστε ένας γενικότερα πάροχος λύσεων σε όλα τα επίπεδα. Ο Μέση θα το πάρει? Εγώ θεωρώ ότι είναι απαραίτητο. Είναι πολύ άτυχο το Μαρόκο, όχι πολύ τυχερό. Είχε δοκάρι. Εντάξει, το Μουντιάλ των Ανατροπών. Ανατροπές. Ωραία πράγματα. Δεν παρακολουθήσα τον ημιτελικό. Παρ' όλα αυτά, μου φαίνεται πάρα πολύ ωραίο το event και πάρα πολύ ωραίος εσείς ως σχολιαστής. Η Γαλλία καθάρισε το Μαρόκο. Έχουμε τελικό. Αργεντινή Γαλλία. Μέση Εμπαπέ. Και έχουμε και μικρό τελικό, γιατί η Κροατία θα αντιμετωπίσει το Μαρόκο, που σίγουρα δεν πέρασε ωραία απόψε. Εμείς το απολαύσαμε σε αυτήν την καταπληκτική εκδήλωση της GlobalSat Teleunicom.